Να ανοίξω και αυτό. Είμαστε live και στο Instagram, είμαστε live και στο Facebook. Καλημέρα σε όλους. Πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, γιατί είναι στραβό. Δεν είναι στραβό, είναι ίσιο. Απλά πρέπει αυτό να το κάνω λίγο έτσι. Μπράβο. Και αυτό λίγο έτσι. Μπράβο. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα από Γερμανία, λένε. Καλημέρα, Άκη μας. Καλημέρα, καλημέρα, Άννα Χατζηβασιλείου. Καϊόπη Βροντάκη. Χριστίνα Παλίδου. Γιώργος Κύπρος. Κατερίνα Κυπρέου. Δημήτρα Σουλιώτη. Μάγια Πατέλη. Μαρία Νικολαίδου. Κωνσταντίνα Αρβανίτ. Νίκος Μπελιμπασάκης. Χρύσα Ψήρα. Όλγα Μουρτίδου. Μερ Παπά 13. Γιάν Γιάλ. Τζεότζ. Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα η μέρα είναι μεγάλη, γιατί θα φτιάξουμε μιλφέιγ. Λοιπόν, το live μας θα είναι σχετικά μεγάλο, γιατί έχουμε να κάνουμε συνταγούλες. Θέλω κατά όλη τη διάρκεια που κάνουμε το live να μου στείλετε στο τέλος, άμα θέλετε να το στήσουμε γκουρμέ, ατομική μερίδα, ή άμα θέλετε να το στήσουμε ρουστίκ, massive, μεγάλη μερίδα. Γιατί υπάρχουν και οι δύο τρόποι. Είτε μπορούμε να το κάνουμε έτσι οικογενειακό το μιλφέιγ και να γίνει τσίπου από αυτό. Ή μπορούμε να το κάνουμε μικρές μερίδες και να το κάνουμε πιο γκουρμέ. Και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο φαγητό είναι. Ο τρόπος που το σερβίρουμε είναι διαφορετικός και αυτό πρέπει να καταλάβετε γενικά στην κουζίνα. Δεν υπάρχει γκουρμέ και μη γκουρμέ. Υπάρχει νόστιμο φαγητό ή μη νόστιμο φαγητό και ο τρόπος σερβιρίσματος αυτομάτως το κατατάσσει στο μυαλό μας σαν γκουρμέ, ρουστίκ, ταβέρνα ή οτιδήποτε άλλο. Το φαγητό μαγειρεύεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είτε το φαγητό μας είναι γκουρμέ, είτε σερβίρουμε σε εστιατόριο με αστέρι Μισελέν, είτε σερβίρουμε στην ταβέρνα της γειτονιάς μας. Το φαγητό είναι το ίδιο. Ο τρόπος σερβιρίσματος αλλάζει και βέβαια τα φουτουριστικά πραγματάκια που μπορούμε να βάλουμε πάνω για να κάνουμε έτσι πιο ενδιαφέρον στο μάτι, γιατί η γλώσσα είναι πιο σημαντική από το μάτι, αλλά και το μάτι είναι σημαντικό. Πρέπει να κερδίζεις το μάτι για να σου κάνει όρεξη να φας το φαγητό. Πολλές φορές ένα φαγητό που δεν είναι νόστιμο, επειδή κερδίζει αρκετά από το μάτι, στο τέλος μας αφήνει μια ωραία διάθεση και λέμε ότι το φαγητό που φάγαμε ωραίο. Αλλά να ξέρετε ότι άμα το φαγητό είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν θυμάσαι τη γεύση του, ποτέ μα ποτέ δεν θα αναζητήσεις ούτε να το ξαναφάς, ούτε να ξαναπάς στο ίδιο μαγαζί, ούτε γενικά δεν θα σου προσφέρει αναμνήσεις. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνετε πάντα στο φαγητό σας είναι το εξής. Όταν είσαι στο σπίτι και κάθεσαι στον καναπέ και θέλεις κάτι να φας, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι ένα συγκεκριμένο φαγητό που όντως αποτυπώθηκε στον εγκέφαλό σου. Δηλαδή, δεν αποτυπώνεται ποτέ η εικόνα του φαγητού, αποτυπώνεται πάντα μα πάντα η γεύση. Δηλαδή η γεύση είναι πολύ πιο δυνατή από την εικόνα. Οπότε πάντα μα πάντα το φαγητό μας πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ό,τι και αν είναι, γιατί αυτό είναι που κερδίζει ή όχι. Και αυτό το λέω περισσότερο στους εστιατόρες, γιατί σε κανένα μαγαζί δεν θα έρθει κανείς επειδή το χταπόδι σας είναι πάρα πολύ όμορφο. Στο μαγαζί θα έρθουν γιατί το χταπόδι σας είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τις μπριζόλες σας. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα κατοπουλά σας. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθει κάποιος στο μαγαζί σας για κάτι που απλά είναι όμορφο. Πρέπει να τον κάνετε να θυμάται στο στόμα του το φαγητό που έφαγε. Τώρα εντάξει, δεν θέλω έτσι να πω πράγματα για τα δικά μου μαγαζιά, αλλά σκοπός μου όντως είναι το μπέργκερ, το δικό μου, να είναι το πιο ωραίο μπέργκερ που έχουν φάει όλοι και να θυμούνται και να είναι στο σπίτι του καναπέ και να λένε πω τώρα να είχα ένα μπέργκερ του Άκη. Παπ, σηκώνεσαι και πας για μπέργκερ. Αυτό είναι επιτυχία. Επιτυχία δεν είναι σε ένα μαγαζί να βρίσκεσαι, τι να σου πω, στην πλατεία του Χαλανδρίου ή στην πλατεία της Γλυφάδας και περνάει ο κόσμος και εκεί πέρα που δεν βρήκε πουθενά να κάτσει επειδή έχει ελεύθερες θέσεις, κάθισε και έφαγε. Σκοπός είναι να ξεκινάει επί τούτου από το σπίτι κάποιος 100% για να έρθει να δοκιμάσει τα φαγητά σου. Αυτό είναι η απόλυτη επιτυχία. Αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται στοχευμένα από ένα συγκεκριμένο μέρος σε ένα συγκεκριμένο μέρος για να δοκιμάσει ένα συγκεκριμένο φαγητό, αυτή είναι η απόλυτη επιτυχία πάντα για ένα εστιατόριο. Και αυτό το πετυχαίνουμε μόνο με τη γεύση. Μόνο με τη γεύση και το προσωπικό βέβαια. Δύο πράγματα συμβάλλουν στο να είναι επιτυχημένο ένα μαγαζί και ένα εστιατόριο. Εντάξει, πρώτο είναι το πιο βασικό είναι το προσωπικό και μετά είναι το φαγητό. Γι' αυτό το λόγο πάντα μα πάντα να θυμάστε ότι πρέπει να διαλέγετε καλά παιδιά.
ευδιάθετα και να μην κάνουν τη δουλειά σαν έξτρα δουλειά επειδή θέλουν να μαζέψουν κάποιο εισόδημα. Συνήθως δεν το εκτιμούν. Δηλαδή δεν θέλετε έναν άνθρωπο να έρθει να δουλέψει για ένα μήνα για να σηκωθεί να φύγει το καλοκαίρι να δουλέψει στη Μύκονο, απλά επειδή θέλει να περάσει το χρόνο το χειμώνα. Δεν θα σας κάνει δουλειά. Ψάξτε να βρείτε οικογενειάρχες, ανθρώπους που θέλουν αυτή η δουλειά να είναι το επαγγελμά τους. Κρατήστε τους πραγματικά με νύχια και με δόντια. Κάντε ό,τι δυνατόν είναι για να είναι χαρούμενοι. Και βέβαια, ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να φροντίζει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε θέση να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Άμα δεν σκέφτεστε έτσι, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Στο τέλος της ημέρας, η επιχείρησή σας θα κλείσει. Γιατί άμα δεν επενδύσουμε στο προσωπικό, δεν επενδύουμε σε τίποτα. Εγώ, όταν βγάζω ανακοινώσεις για προσωπικό, συνήθως δεν βλέπω όλα τα περιστατικά, αλλά από τα 1000 άτομα που θα δουλέψουν, τα 300-400 θα τα δω. Κάποιους δεν τους περνάμε γιατί καταλαβαίνετε. Έρχονται κάτι βιογραφικά που είναι πάρα πολύ αστεία. Ζητάμε σερβιτόρο και ζητάμε μάγειρα και ο άλλος λέει τα δικά του. Τέλος πάντων, να μην πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά είναι αστείο μερικές φορές. Οπότε, η πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους πάντα όταν έρχονται για δουλειά είναι εξής. Έρχεσαι να δουλέψεις εδώ. Για ποιο λόγο έρχεσαι να δουλέψεις? Δηλαδή, είναι πολύ βασική η απάντηση που θα δώσω. Δεν θα δώσω την απάντηση τη δική μου, γιατί εγώ ξέρω τι απάντηση θα δώσω. Απλά περιμένω να δω για ποιο λόγο έρχονται. Δηλαδή, άμα μου πει, υπάρχουν συνεντεύξεις που λέει ο άνθρωπος, έρχομαι να δουλέψω για ένα μήνα, γιατί σε ένα μήνα θα φύγω στη Μύκονο. Τι περιμένει αυτός ο άνθρωπος, να πάρει τη δουλειά? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Επίσης, άμα έρθει κάποιος άνθρωπος και μου πει ότι δεν θέλω νόμιμα λεφτά, θέλω μαύρα λεφτά, επίσης έχει φύγει. Βέβαια, εμείς είμαστε 100% νόμιμοι, δεν έχουμε μαύρα. Τώρα, τι τα λέω αυτά στην τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ βασικό να καταλάβει ο άλλος ότι και εμείς νοιαζόμαστε να του κολλάμε ένσημα, να παίρνει την άδειά του, να παίρνει δώρο Πάσχα, να παίρνει δώρο Χριστουγέννων, να παίρνει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά θα τον κάνουν δυνατό στο να μπορέσει να χτίσει μια οικογένεια αύριο μεθαύριο. Άμα σκέφτεσαι μόνο το πόσα λεφτά θα πάρεις τώρα και δεν σκέφτεσαι το μέλλον σου, αυτό το πράγμα κατευθείαν δεν δημιουργεί μια επιχείρηση ουσιαστικά οικογενειάρχες, ενεργούς πολίτες. Δεν δημιουργεί τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι μια ευκαιριακή κατάσταση όπου δίνει δουλειά και χρήματα σε κάποιους για να περάσουν την ώρα τους. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε ανοίξει και 300-400 μαγαζιά. Δηλαδή, αιτήσεις για franchise έχουμε άπειρες. Μην σας πω πόσο νούμερο. Δεν έχω δώσει πουθενά franchise στο μαγαζί ως τώρα. Γιατί δεν έχω βεβαιωθεί ότι από τη στιγμή που προσλάβουμε το προσωπικό μας, 100% θα το κρατήσουμε. Το να ανοίξει 100 μαγαζιά είναι πάρα πολύ εύκολο, γεμίζει τσέπη. Κατευθείαν. Γιατί πας franchise, του λες το αλλού, δώσε τόσα, πάρ' το κίτσελα, δώσε τόσα, πάρ' το burger, παίρνεις τα λεφτά στην τσέπη. Τα μαγαζιά εκ των πραγμάτων μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία θα κλείσουν όλα, αλλά δεν σε ενδιαφέρει γιατί είσαι ένα τσέπη, είναι γεμάτη. Αυτά δεν τα κάνουμε. Αυτά δεν τα κάνω εγώ. Γι' αυτό το λόγο και 10-11 χρόνια που βγαίνω στην τηλεόραση. Ποτέ, και το δηλώνω πάρα πολύ υπεύθυνα, δεν έχω δώσει την υπογραφή μου, αυτό το πράγμα που λένε το μενού υπογράφει ο σεφ Άκης Πιτρετζίκης, σε κανένα μαγαζί. Γιατί είναι κοροϊδία μεγάλη. Δηλαδή, τι, να πάω να βγάλω το μενού σε ένα μαγαζί και να σηκωθώ να φύγω και τι, είμαι μάγκας. Κοροϊδεύω τον κόσμο, κοροϊδεύω το προσωπικό, παίρνω τα λεφτά μιας επιχείρησης που εκ των πραγμάτων αντί για να τα δίνει στο προσωπικό, τα δίνει σε μένα. Και γενικά η όλη κατάσταση δεν μου αρέσει γιατί έχω ζήσει από την άλλη πλευρά. Έχω ζήσει έναν σεφ φάντασμα που υπέγραφε το μενού και εγώ έτρεχα όλη την κουζίνα. Αυτός έπαιρνε τα εύσημα, τα λεφτά και εγώ ήμουν πάντα στην αφάνεια και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε είπα στη ζωή μου δεν θα κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο και στα μαγαζιά δεν λέω ποτέ ότι είμαι ο σεφ. Άσχετα που βγάζω εγώ το μενού, άσχετα που εγώ τρέχω την κουζίνα και τη στείνω στην αρχή, άσχετα όλα αυτά. Σεφ σε κάθε μαγαζί μου είναι ο άνθρωπος που πάει πρώτος και φεύγει τελευταίος. Αυτός είναι ο σεφ. Οπότε. Γενικά, όλοι λίγο να αλλάξουν περισσότερο στάση. Το να έχεις 20 μαγαζιά και να υπογράφεις από εδώ από εκεί και να λες ότι το μενού είναι δικό μου και το ένα και το άλλο είναι αστείο. Μην τα κάνετε, είναι κοροϊδία. 11 χρόνια δεν το έχω κάνει ποτέ. Και θα μπορούσα να το κάνω άπειρες φορές και να βγάλω άπειρα λεφτά από αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ άδικο για το προσωπικό που δουλεύει μέσα. Κυρίως για το προσωπικό. Πρωτίστως για το προσωπικό, άσχετα για τον κόσμο που νομίζει ότι τρώνε το φαγητό σου και δεν τρώνε το φαγητό σου, αλλά πρωτίστως για τον κόσμο που δουλεύει, πρέπει να σέβεστε περισσότερο το προσωπικό. Το γεγονός ότι βάζετε κάποιους να δουλεύουν σε μία κουζίνα για να παίρνετε εσείς τα λεφτά και για να υπογράφετε και καλά εσείς το μενού και να παίρνετε τα εύσημα είναι λάθος. Και εκ των πραγμάτων η επιχείρηση θα κλείσει. Κανένα μενού που επιμελήθηκε σε φάντασμα δεν έχει επιβιώσει. Όλες κλείσανε 100%. Ο μόνος που βγήκε κερδισμένος ήταν ο σεφ γιατί γέμισε η τσέπη, το προσωπικό έμεινε άνεργο. Ο επιχειρηματίας έμεινε
χωρίς μαγαζί, που εντάξει, ο επιχειρηματίας δεν ξέρω. Τις περισσότερες φορές θέλει να μείνει και χωρίς μαγαζί, γιατί το υπερχρεώνει, γεμίζει και αυτό στην τσέπη και φεύγει. Οπότε, η μόνη ζημιωμένη από την όλη κατάσταση τελικά είναι πάντα οι εργαζόμενοι. Σεβαστείτε τους εργαζόμενους που υπάρχουν στα μαγαζιά. Τι με έπιασε πάλι η Παναγία μου και άρχισα να λέω τέτοια. Ο Χριστός και η Παναγία. Αλλά! Αλήθεια, ποτέ μα ποτέ δεν έχω υπογράψει μενού σε κανένα μαγαζί που να πάω και να λέω ότι το μενού είναι δικό μου και μπλα 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 και να μην ποτέ εκεί. Σε όσα μαγαζιά δούλευα παλαιότερα πριν ανοίξω τα δικά μου, πάντα ήμουν ο σεφ του μαγαζιού, που σημαίνει ότι πήγαινα πρώτος και έβγα τελευταίος. Είτε το κάνετε έτσι, ή μην το κάνετε καθόλου. Ή γίνετε επιχειρηματίες, ανοίξτε τα δικά σας μαγαζιά και αφήστε άλλους ανθρώπους να τα τρέχουν. Και αυτό είναι μια λύση, αυτό έκανα εγώ και ησύχασα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα φτιάξουμε milkshake. Ξαναλέω ότι θέλω να δω σχόλια από κάτω να μου πείτε άμα θέλετε να το κάνω ατομικό ή γιγαντιαίο. Ό,τι θέλετε. Και τα δύο είναι ωραία. Βέβαια, το ατομικό είναι πιο εκλεπτισμένο γιατί είναι πιο ωραίο να στείνεις ακριβώς το milkshake την ώρα που είναι το φας. Παραμένει τραγανή σφογιάτα. Γενικά είναι πιο δομημένο. Ένα milkshake που θα αφήσουμε στο ψυγείο τρεις μέρες. Καταλαβαίνετε πως δεν είναι το ίδιο από ένα milkshake που θα το συνθέσουμε την ίδια στιγμή και θα το δοκιμάσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Μπορείτε να ετοιμάσετε 100% όλοι. Θα ζητήσω μια χάρη όποιοι θέλουν από κάτω να γράφουν σχόλια τα βήματα της συνταγής αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, ό,τι γλώσσα ξέρουν και να μπορεί να παρακολουθήσει και ο κόσμος που μας βλέπει από άλλες χώρες. Τι άλλο να πω. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Κουραστικό. Πρέπει να σηκωθώ. Ένα. Δύο. Τρία. Λοιπόν. Η συνταγή για milkshake έχει δύο παρασκευές. Δύο. Τώρα με ήταν ο Μάργαρης, θα έλεγε το κλασικό το αστείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λέει όταν λέμε παρασκευές, το αρέσει να λένε μετά και δύο Σάββατα. Και γελάει. Επίσης όταν πάμε να φάμε κάπου και λέμε αυτό βάλτο στη μέση, το δεύτερο ανέκδοτο που λέει είναι να το βάλω και Ρονάλντο. Του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο. Ο Μάργαρης τα λέει αυτά. Βέβαια εντάξει δεν γελάει κανείς, αλλά αυτός γελάει. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι γελάει ο Γιάννης, όποτε δεν μας ενδιαφέρει κανέναν μας. Από τη στιγμή που ο Γιάννης είναι χαρούμενος, είμαστε χαρούμενοι και εμείς. Λοιπόν, δύο βασικές παρασκευές. Μία, μην πείτε τίποτα που κάθομαι εδώ πέρα, κάθομαι για να μπορώ να σας μιλάω. Δεν κάθομαι γιατί θέλω να μαγειρέψω μετά πάνω στο εκεί που κάθομαι. Λοιπόν, δύο βασικές παρασκευές. Έχουμε να φτιάξουμε την κρέμα για το μιλφέι και φυσικά τις τρώσεις του μιλφέι, τα layers που υπάρχουν και σφολιάτες. Τώρα, να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας την κρέμα ή τη σφολιάτα. Στο βίντεο της συνταγής που έχω δείξει, ξεκινάω φτιάχνοντας τη σφολιάτα, νομίζω. Για εδώ. Σου. Όχι. Ξεκινάω φτιάχνοντας την κρέμα και πολύ καλά κάνω. Γιατί, άμα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σφολιάτα, αυτό που θα γίνει είναι θα χάσουμε 30-40 λεπτά μέχρι που να τις ετοιμάσουμε και μετά θα πρέπει να φτιάξουμε την κρέμα και να περιμένουμε να κρυώσει το ψυγείο άλλες 2-3 ώρες. Οπότε γενικά μεγαλώνουμε το χρόνο αναμονής της συνταγής μας. Εμείς θέλουμε να μικρύνουμε το χρόνο της αναμονής της συνταγής μας και ουσιαστικά να αρχίσουμε πρώτα με την κρέμα, να την βάλουμε στο ψυγείο να κρυώνει και όση ώρα κρυώνει η κρέμα να ετοιμάσουμε όλες τις υπόλοιπες παρασκευές. Έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θέλει 2-3 ώρες η κρέμα να κρυώσει, με το που μπει η κρέμα στο ψυγείο να κρυώσει και κρυώσει τελείως, μπορούμε να στήσουμε το γλυκό. Ενώ, άμα ξεκινήσουμε με τη σφολιάτα και κάνουμε όλη τη διαδικασία, γιατί πρέπει να είμαστε στη σφολιάτα εκεί πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες δουλειές, πρέπει να κάνουμε σωστά το όλο πράγμα. Αυτό που θα γίνει είναι ουσιαστικά να φτιάξουμε τη σφολιάτα, να χάσουμε μία ώρα από τη ζωή μας και μετά να ξεκινήσουμε την κρέμα και να έχουμε έτοιμη τη σφολιάτα, αλλά η κρέμα μας δεν έχει κρυώσει μέσα στο ψυγείο, οπότε γενικά αρχίζει και γίνεται δύσκολο το πράγμα. Οπότε, τι θα κάνουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με την. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε με την κρέμα και μετά να συνεχίσουμε με τη σφολιάτα. Να κάνω αυτό. Αλλά έλεγα να σας κάνω πρώτα τη σφολιάτα και μετά την κρέμα. Αντιτηλεοπτικό, γιατί δεν ήθελα να ξαναμπλέκω την κρέμα. Γιατί η κρέμα θα την βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει, αλλά μετά πρέπει να την ξαναδιαχειριστούμε. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι όπως θα το κάνετε εσείς, θα το κάνω και εγώ για να είμαστε σίγουροι ότι πάνε όλα καλά. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε με την κρέμα. Λοιπόν, για να κάνουμε την κρέμα για το μιλφέι μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω 1 λίτρο γάλα. Το γάλα μου είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Πώς?
Πήρα το μπουκάλι, το έβαλα μέσα στα μικροκύματα για 3-4 λεπτάκια μέχρι που να ζεσταθεί λίγο. Γιατί δεν θέλουμε να είναι παγωμένο. Άμα είναι παγωμένο, θα χάσουμε πάρα πολύ ώρα στην κατσαρόλα. Άμα θέλετε τώρα να το βάλετε κρύο, μπορείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά όσο πιο ζεστό είναι το γαλατάκι μας στην κατσαρόλα, τόσο πιο γρήγορα θα βγει η συνταγή μας. Γενικά ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντα μα πάντα το κάνουμε συνταγές. Οπότε, από το 1 λίτρο γάλα θα κρατήσω περίπου 100-150 γραμμάρια στην άκρη, εδώ. Και θα ρίξω, γιατί ουσιαστικά τελικά μας για να κάνουμε την κρέμα είναι αυτά, corn flour, βανίλιες, αυγά, ζάχαρη και βούτυρο, τα έχετε όλοι στο σπίτι. Θα ρίξω τη μισή ζάχαρη μέσα, κοιτάξτε. Ρίχνοντας τη μισή ζάχαρη μέσα και χωρίς να ανακατέψουμε, η ζάχαρη κάθεται στον πάτο της κατσαρόλας. Και τι κάνει, επειδή άμα ανακατέψουμε το γάλα μαζί με τη ζάχαρη και βάλουμε πάνω στη φωτιά, το γάλα μας θα καεί, γιατί το γάλα καίγεται πάρα πολύ εύκολα. Άμα αφήσουμε έτσι όπως σας έδειξα, χωρίς να ανακατέψουμε τη ζάχαρη από κάτω, η ζάχαρη προστατεύει το γάλα, δεν το αφήνει να καεί, κάνει μια κρούστα κάτω στην κατσαρόλα και όταν τελικά είναι έτοιμο το μείγμα μας, απλά η ζάχαρη θα λιώσει μαζί με το γάλα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό κόλπο για να μην καίγεται ποτέ το γάλα. Οπότε έτσι όπως είναι η κατσαρόλα, πάει πίσω στη φωτιά εδώ. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Ανοίγουμε το μάτι μας. Άμα το μάτι είναι στο 9, μισό λεπτάκι. Άναψε. Μπορείτε να ξεκινήσετε στην αρχή δυνατά, αλλά μετά πρέπει να χαμηλώσετε για να μην καεί το γάλα. Οπότε, ένα βασικό, το αφήνουμε στην άκρη, προσέχουμε να μην καεί το γάλα. Τώρα, όσο ώρα ζεσταίνεται το γάλα, να πάρω ένα μπολ εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά για την κρέμα μας. Θέλουμε 6 κρόπους. Μισό λεπτάκι να κρατήσω και τα σπράδια, γιατί με 6 σπράδια τρως μία super duper ομελέτα. Λοιπόν, οπότε κρατάμε τα σπράδια εδώ. Θέλουμε 6 κρόκους. Καλά, το μυστικό αυτό με τη ζάχαρη και το γάλα, να τα λέμε για αυτά, νομίζω πως το είχα δει σε μία συνταγή του κυρίου του Παριάρου, πιτσιρικάς. Εντάξει, πολύ μπροστά άνθρωπος για την εποχή του, δηλαδή όταν ο Παριάρος μας έδειχνε γκανάζ, γλυκά και οτιδήποτε κι άλλο, ήτανε, ο άνθρωπος ήταν αιώνες μπροστά, δηλαδή δεν υπήρχε. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει πολύ σημαντική έτσι, όθηση στην αλλαγή της νοοτροπίας για τη ζαχαροπλαστική και εκ των πραγμάτων και για την κουζίνα, γιατί όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο να εξελίσσεται και εκεί πέρα που τρώγαμε μόνο σιροπιαστά γλυκά και σοκολατίνες, ξαφνικά βγαίνει ένας άνθρωπος και σου κάνει παύλοβες, σου κάνει τόσα ωραία γλυκά, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, κατευθείαν λες, όπα, για να υπάρχει εξέλιξη στη ζαχαροπλαστική, υπάρχει εξέλιξη και στη μαγειρική. Και αυτό πάθαμε και εμείς όλοι. Οπότε είπαμε, γιατί στην Ελλάδα ήμασταν λίγο πίσω πριν από 30 χρόνια στη μαγειρική, το ξέρετε όλοι. Εξελιχθήκαμε βέβαια πολύ γρήγορα, δηλαδή η εξέλιξη της Ελλάδας νομίζω στη μαγειρική δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο παρόμοια της. Ιταλοί, Ισπανοί, Γάλλοι, όλοι οι Ευρωπαίοι είχαν περισσότερη παράδοση στη μαγειρική. Εμείς δυστυχώς είχαμε παραδοσιακά φαγητά, αλλά δεν υπήρχε αρχιοθέτηση και είναι πολύ σημαντικό. Οι Γάλλοι έχουν καθιερωθεί στον κόσμο σαν οι καλύτεροι μάγειρες, όχι γιατί είναι οι καλύτεροι μάγειρες, γιατί ήταν οι πρώτοι που γράψαν όλες τις συνταγές σε βιβλία. Ήταν οι πρώτοι που ουσιαστικά πήραν και κάναν μια τέχνη, εφόσον αυτή η τέχνη υπήρχε γραπτός κάπου. Άμα δεν γράψεις κάτι, άμα δεν το εξελίξεις και άμα αυτό το πράγμα δεν το δώσεις στον κόσμο να το καταλάβει, δεν υπάρχει τέχνη. Λοιπόν, οι κρόκοι μου είναι εδώ, 6 κρόκοι. Θα προσθέσω μέσα την άλλη μισή ζάχαρη. Και πολύ σημαντικό, με το που ακουμπήσει η ζάχαρη τον κρόκο, πρέπει κατευθείαν να ανακατέψουμε. Γιατί άμα δεν ανακατέψουμε, η ζάχαρη έχει την ιδιότητα, όπως και τα λάθη, να ψήνει πράγματα. Οπότε θα μας ψήσει τα αυγά και να μας τα κάνει ομελέτα. Οπότε ανακατεύουμε λίγο εδώ. Καλά, εδώ πέρα δεν έχει και τόσο πολύ σημασία, γιατί ούτως ή αλλιώς θα ρίξουμε και το γάλα μέσα. Οπότε θα διαλυθεί το μείγμα. Αλλά σε περίπτωση που δεν ρίχναμε γάλα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να ανακατέψουμε και να φρατέψουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έχουμε κάνει καλή δουλίτσα. Να χαμηλώσω λίγο το μάτι. Χαμηλώνω λίγο το μάτι από το γάλα. Το πήγα στο 6 από το 9, γιατί δεν θέλω να καεί το γάλα. Οπότε σε αυτό το σημείο ρίχνω τα υπόλοιπα 100 γραμμάρια γάλα που είχα. Εδώ. Κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Γι' αυτό επειδή βάζουμε το γάλα και να μην ανακατέψετε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη, δεν πειράζει, γιατί το γάλα κατευθείαν έλειωσε τη ζάχαρη, οπότε δεν μπορεί να ψήσει τους κρόκους μας. Οπότε, ανακατεύω εδώ,
Ρίχνω και το corn flour μέσα. 100 γραμμάρια corn flour έχει. Τέτοιες συνταγές θέλουν corn flour και όχι αλεύρι, γιατί το αλεύρι βγάζει πιο σκληρή κρέμα. Βγάζει πιο πηχτή κρέμα. Το corn flour είναι πιο, να το πω έτσι, πιο delicato, πιο gourmet. Και μας κάνει για αυτή τη συνταγή. Οπότε ανακατεύουμε εδώ πέρα πολύ καλά και το corn flour. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα και τις βανίλιες. Μία βανίλια. Δύο βανίλιες. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε σιροπάκι βανίλια, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχετε κανείς σιρόπι στο σπίτι και παίρνετε συνήθως βανιλίνες, θα βάλω δύο βανίλιες μέσα, ανακατεύω και αυτές. Τέλεια. Για να δω τη συνταγή, σε ένα μπολ ρίχνουμε κρόκο, ζάχαρη, μπλα 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 μπλα, μόλις δράσει με το ζουκαλό, μπλα μπλα μπλα. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε, όλα τα υπόλοιπα μου υλικά είναι εδώ. Στη συνταγή δεν γράφω αλάτι. Βάλτε μία πρέζα αλάτι και να προσθέσουμε, άμα γίνεται, και στα υλικά τα Ιάννα λίγο αλάτι. Χρειαζόμαστε λίγα αλατάκια εδώ στην κρέμα. Για να κάνει μία αντίθεση. Και το γάλα μας έχει αρχίσει να βράζει. Μπα. Εδώ. Δεν έχει αρχίσει ακόμα να βράζει το γάλα. Αλλά δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Εδώ είμαι. Δεν προχωράω τη συνταγή γιατί θέλω ακριβώς να πηγαίνετε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το tempo. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε κάτι δύσκολο. Όπως βλέπετε, ούτε βιάζομαι στο μπολ, σιγά σιγά τα πάω, χαμηλώσω τη φωτιά μου. Γενικά πρέπει να θυμάστε αυτό, ότι όταν δεν το έχετε, χαμηλώσει τη φωτιά ή βγάλει την κατσαρόλα από τη φωτιά, δεν πειράζει. Δεν χαλάει η συνταγή, άμα βγάλουμε τη φωτιά, την κατσαρόλα από τη φωτιά, χαλάει η συνταγή, άμα δεν τη βγάλουμε. Κοιτάξτε εδώ, τώρα η ζάχαρη ακόμα προστατεύει το γάλα μας από το να καεί. Οπότε υπάρχει μια στρώση μέσα. Άμα κάνω ένα μικρό ανακάτεμα τώρα και ανακατευτεί η ζάχαρη. Θα παρατηρήσετε κι εσείς κατευθείαν, είναι αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται, ότι έλειωσε η ζάχαρη, οπότε τι έγινε, άρχισε το μείγμα μας να βράζει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα μας. Οπότε υπάρχει περίπτωση με το που ανακατέψουμε λίγο, να δείτε κιόλας να βράζει και το μείγμα απευθείας. Οπότε περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί εδώ. Τέλεια, βάλω λίγο δάχτυλο να δω αν είναι καυτό. Είναι καυτό. Βλέπετε που βγαίνουν καπνοί. Μπράβο. Δεν θέλουμε να βράσει τελείως. Δηλαδή, μία μπουρμπουλήθρα να δούμε είναι έτοιμο ή λίγο πριν να βγει η μπουρμπουλήθρα είναι έτοιμο. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ανακατέψουμε αυτό το μείγμα με το άλλο το μείγμα. Πώς θα το κάνουμε. Θα φύγω από εδώ. Θα πάω εδώ. Όχι. Εδώ πρέπει. Για να με βλέπετε. Τέλεια. Και φέρω την κατσαρόλα μου δίπλα για να τα έχω δίπλα να σας δείξω ακριβώς τι κάνουμε. Μία στάλα. Και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, φωνάξτε κάποιον άνθρωπο να σας βοηθήσει. Ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να παίρνουμε κουταλιά-κουταλιά το μείγμα και να το ρίχνουμε μέσα. Εδώ, κοιτάξτε. Γιατί το μείγμα μας εδώ, έριξα λίγο έξω, δεν πειράζει. Γιατί το μείγμα μας εδώ έχει 20 βαθμούς και το μείγμα μας το άλλο έχει 100 βαθμούς. Οπότε σιγά σιγά ρίχνουμε το γάλα μέσα μαζί με τη ζάχαρη και τώρα πήγε στους 30 βαθμούς. Σιγά σιγά ρίχνω το υπόλοιπο γάλα εδώ. Τώρα πήγε στους 40 βαθμούς. Σιγά σιγά θα ρίξω την επόμενη κουταλιά. Πήγε στους 45 βαθμούς. Εδώ, σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα ρίξω άλλη μια κουταλιά εδώ. Καλά, μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν με την κατσαρόλα. Κάποιος να μας δείχνει σιγά σιγά. Απλά εγώ επειδή είμαι μόνος μου, δεν έχω 4 χέρια να το κάνω. Οπότε καταλαβαίνετε, το κάνω έτσι. Σιγά σιγά ρίχνουμε την επόμενη κουταλιά. Οπότε πήγε στους 55 βαθμούς. Ρίχνω άλλη μια κουταλιά. Τώρα και να ρίξουμε πιο γρήγορα δεν πειράζει. 70 βαθμούς. Ρίχνω και αυτό εδώ. Ρίχνω και αυτό εδώ. 75 βαθμούς. Οπότε τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ξαναρίχνουμε όλο το μείγμα πίσω. Εδώ. Όπως είναι. Τέλεια. Και πάμε πίσω στη φωτιά. Εδώ. Έλα. Ανοιχτή είναι η φωτιά μας και θα την βάλω από εδώ. Νομίζω πως θα φαίνεται καλύτερα. Όχι, δεν φαίνεται καλύτερα. Θα το βάλω από εδώ που φαίνεται καλύτερα. Αχα! Τέλεια, συγγνώμη που παίζω με την κάμερα, απλά θέλω να βλέπετε καλά. Λοιπόν, οπότε βάζω πίσω τη φωτιά και τώρα τα πράγματα είναι απλά. Η φωτιά μας φτάνει maximum στο 9. Δεν βάζουμε στο 9, βάζουμε στο 6. Εγώ βάλα στο 9 γιατί θέλω να σας το κάνω γρήγορα για να μην περιμένετε πολύ χρόνο. Και ανακατεύουμε μέχρι που να δέσει η κρέμα μας. Η κλασική κρέμα που κάνουμε για να κάνουμε στο μιλφέι είναι αυτή. Επίσης να σας πω ότι με αυτή την κρέμα, αν την κάνετε,
και ρίξε στο τέλος και λίγο κρέμα γάλακτος, δηλαδή περίπου 200 με 300 ml κρέμα γάλακτος. Μπορείτε να κάνετε την κλασική κρεμούλα που βάζουμε στα μπολάκια και τις τρώμε, τις κρεμούλες αυτές. Τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Και ένα καλό σημάδι για να καταλάβετε πότε η κρέμα σας είναι έτοιμη είναι όταν θα φύγει ο αφρός τελείως πάνω από την κατσαρόλα. Δηλαδή θα δούμε σε λίγη ώρα ότι εκεί πέρα από το μείγμα μας είναι νερό, θα αρχίσει να πίζει και μόλις πήξει αρκετά θα εξαφανίσει από μόνο του όλες τις μπουρμπουλίδες που υπάρχουν από πάνω με τα αυγά. Οπότε συνεχίζω να ανακατεύω εδώ. Εδώ. Ανακατεύουμε. 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 Πάρε λίγη ώρα, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να σας λέω ιστορίες. Η ζωή είναι καλή. Και το μιλφέι είναι καλό. Εντάξει, το να κάνεις ένα μιλφέι, αν και φαίνεται έτσι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ουσιαστικά τελειώσαμε κιόλας, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, το 70-80% της ιστορίας είναι η κρέμα εδώ πέρα. Οπότε μην ανησυχείτε, θα καταφέρετε 100% να τη φτιάξετε. Πώς να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Βλέπετε πόσο πολύ αφρό έχει. Ε? Έχει πάρα πολύ αφρό. Που σημαίνει ότι. Πώς το λένε, που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμη η κρέμα, αλλά δεν πειράζει γιατί στην αρχή φαίνεται ότι δεν έχει γίνει. Αλλά τώρα θα δείτε ξαφνικά, εκεί πέρα που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει τίποτα, θα πήξει κατευθείαν και θα είναι έτοιμη. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και χρόνο στην κρέμα μας για να ψηθεί, γιατί έχουμε μέσα το corn flour. Οπότε, άμα δεν ψηθεί πάρα πολύ ώρα στην κατσαρόλα, δεν θέλουμε να ψηθεί και πάρα πολύ, αλλά άμα δεν ψηθεί, θα έχει γεύσει το corn flour και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ενώ άμα ζεστά, άρχισε να πίζει εδώ. Λίγο άρχισε να πίζει. Το λάθος που έκανε ήταν και δεν πήσε γρήγορα, είναι ότι το γάλα μας που ρίξαμε μέσα δεν ήταν καυτό. Ήθελε άλλα 2 λεπτάκια πριν και τώρα θα είχε πήξει. Οπότε τώρα ζορίζεται το μείγμα να πήξει, γιατί δεν είχα καυτό το γάλα από πριν. Αλλά δεν μας πειράζει. Η ζωή είναι καλή. Ήδη κάτω άρχισε να πήζει. Εδώ δεν σταματάω να ανακατεύω. Και ξαναλέω, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι νερό, φαίνεται ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, αλλά σιγά σιγά όλα θα αποκτήσουν νόημα. Θα δέσει, θα γίνει τέλειο, θα γίνει σεξι, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και στις περίπτωση που σας κάνει γρουμπαλάκια, μην το φοβηθείτε, γιατί ανακατεύοντας τα γρουμπαλάκια θα σπάσουν εδώ και έτως αλλιώς θα ξαναχτυπήσουμε το μείγμα για να τα φερτέψουμε μετά, από ότι θα σπάσουν 100% όλα τα γρουμπαλάκια. Αυτό που δεν θέλω είναι να σταματήσει να ανακατεύετε. Εδώ. Α, τέλειο. Βέβαια να σας πω ότι όσο ανακατεύουμε πολύ γρήγορα, πάντα μα πάντα κατεβάζουμε τη θερμοκρασία από το μείγμα, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι να το κρυώνουμε. Αλλά δεν πειράζει, θα το κάνετε. Κοιτάξτε εδώ στη μέση που άρχισε να πίζει, στη μέση είναι πρικτό. Και εκεί πέρα που ήταν νερό, άρχισε να δυσκολεύομαι. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπορώ να γυρίσω τόσο γρήγορα, γιατί πίζει το μείγμα μου. Και κοιτάξτε εδώ, τώρα σιγά σιγά εξαφανίζεται τελείως ο αφρός. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε. Εδώ, κοιτάξτε. Όλαλα. Τελειώ. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε. Το βλέπετε. Μηδέν αφρό. Τέλειο. Και βλέπουμε και μπουρμπουλίθια στο μείγμα. Τώρα τι θέλω να κάνετε, βγάλετε από τη φωτιά, εδώ. Το καλύτερο σύστημα που είπαμε που έχουμε να κάνουμε είναι πάντα, όταν δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι να κάνουμε, να βγάζουμε από τη φωτιά. Βγάζουμε από τη φωτιά, δοκιμάζουμε λίγο και θέλουμε να δούμε άμα η κρέμα μας έχει γεύση αλεύρι, corn flour ή δεν έχει. Ελάχιστα τα λέω, τσιπάει το corn flour για εμένα. Οπότε τι κάνω. Βάζω πίσω στη φωτιά, ξανακατεύω λίγο, εδώ. Περιμένω να ξαναβγάλει μπουρμπουλίτρες και ξαναδοκιμάζω. Βγάζω από τη φωτιά, ξαναδοκιμάζω εδώ. Τώρα δεν έχει καθόλου γεύση corn flour. Οπότε, κλείνω το μάτι, έρχομαι εδώ. Και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία από την κρέμα μας. Οπότε παγωμένο το πούτυρο μέσα εδώ. Το
κάνω έτσι και δεν το κάνω εδώ πέρα για να σας δείχνω ότι κόβω το βούτυρο. Εδώ, παγωμένο από το ψυγείο το βουτυράκι μας. Εδώ, μέσα. Ένα, δύο. Και εδώ, μέσα. Και μέσα. Λοιπόν, οπότε, με το που ρίξουμε και το βουτυράκι, ανακατεύουμε. Και άμα δεν βάλετε βούτυρο τώρα σε αυτό το σημείο, να ξέρετε ότι η κρέμα σας θα βγει πάρα πολύ σφιχτή. Το βούτυρο θα κρατήσει μια ωραία σμούθιπη στην κρέμα μας, δεν θα τη σφίξει πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά θα τη σφίξει κιόλας. Δηλαδή και θα τη δώσει σώμα όταν θα πάει στο ψυγείο, γιατί άμα τη χτυπήσουμε μετά χωρίς να έχει βούτυρο, θα νεροϊάσει η κρέμα μας και ουσιαστικά θα γίνει νερό και θα πέσει έξω. Από τη μία αυτό, και από τη δεύτερη, και από την άλλη, θα κρυώσει την κρέμα μας και θα την κάνει ωραία και smooth. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο, το να αντισταθείτε και να μην τη φάτε είναι σχεδόν αδύνατον, το καταλαβαίνω. Θα ζοριστείτε πάρα πολύ αυτή την κρέμα σας να τη βάλετε στο ψυγείο και να μην τη φάτε. Αλλά πραγματικά πρέπει να αντισταθείτε, γιατί χρειαζόστε κρέμα για το μυφέι σας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ υφή, τη βλέπετε. Αυτή είναι η κρέμα που πρέπει να είναι η σωστή. Η ζουμπουρλούδικια και ωραία. Λοιπόν, τώρα, σε όσο μεγαλύτερο σκεύος την απλώσετε, τόσο πιο γρήγορα θα κρυώσει μέσα στο ψυγείο. Σε όσο μικρότερο σκεύος την βάλετε, τόσο πιο πολύ θα αργήσει να πήξει στο ψυγείο. Οπότε και ο χρόνος που δίνουμε στη συνταγή για το ψυγείο είναι σχετικός. Άμα τώρα απλώσω την κρέμα μου σε ένα ολόκληρο ταψί, ταψί από αυτό του φούρνου, και την βάλω στο ψυγείο, σε μισή ώρα μέσα και ίσως και πιο γρήγορα, αφού το ψυγείο σας είναι δυνατό, να κρυώσει. Τώρα θα μου πείτε, ωραία τα λες Ράκη, αλλά εσύ γιατί έβαλες σε μικρό μπολ αφού μας λες να το βάλουμε σε μεγάλο? Έχετε δίκιο. Αυτό ήταν το πρώτο που έπιασε μπροστά μου, η αλήθεια είναι, γι' αυτό. Αλλά καλά, η κρέμα είναι μοναδική. Πω πω Παναγία μου. Θα μπορούσα να ζω μόνο με αυτή την κρέμα. Αλλά δεν με πειράζει εμένα, γιατί έχω ήδη μια έτοιμη κρυωμένη κρέμα, γι' αυτό το κάνω έτσι. Πόπο Παναγία μου. Μην πείτε τίποτα που θα ξαναβάλω το κουτάλι μέσα. Είναι η δικιά μου κρέμα και μπορώ να το κάνω. Αυτή την κρέμα θα τη φάω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, είναι η κλασική κρέμα. Με την μοιράσετε σε ποτηράκια και τη βάλετε στο ψυγείο, έχετε ένα δεύτερο γλυκό. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε μία μεμβράνη. Εδώ. Άμα δεν έχετε μεμβράνη και έχετε λαδόκολλα, βάλετε λαδόκολλα. Και φροντίζουμε πάντα με πάντα να εφάπτε τη μεμβράνη πάνω στην κρέμα μας. Γιατί άμα δεν εφάπτε, θα πιάσει μια κρούστα από πάνω και αυτή η κρούστα γενικά είναι αντιαισθητική και δεν μας αρέσει. Ακόμα και κρεμούλα να κάνετε, άμα χωρίσετε σε ποτηράκια, βάλτε τη μεμβράνη από πάνω να εφάπτε πολύ καλά. Εδώ, κοιτάξτε. Έχω κρέμα. Για να φροντίσετε να μην πιάσει πετσούλα. Δεν θέλουμε πετσούλα εδώ, γιατί κάνουμε κάτι πάρα πολύ γκουρμέ, κάτι πάρα πολύ εκλεπτισμένο. Οπότε, αυτό πάει στο ψυγείο και τα αφήνουμε μέχρι που να κρυώσει. Όση ώρα πάει να κρυώσει. Αυτό το μπολ θέλει τουλάχιστον 4-5 ώρες για να κρυώσει, γιατί είναι μικρό, στιβαρό, οπότε για να πάει το κρύο μέχρι μέσα χρειάζεται ώρα. Άμα είχα βάλει ταψί, μπορεί και σε μισή ώρα, μία ώρα να έχει κρυώσει, εντάξει. Λοιπόν, όπως βλέπετε η κρέμα μας είναι έτοιμη, το μόνο που χρειάζεται είναι στο τέλος να χτυπήσουμε λίγο κρέμα γάλακτος, να κάνουμε σαντιγί για να ενσωματώσουμε, αλλά αυτό το κάνουμε μετά. Επόμενο στάδιο και όση ώρα κρυώνει η κρέμα μας, τι είναι? Είναι να φτιάξουμε τη σφολιάτα μας. Όπως βλέπετε η σφολιάτα δεν υπάρχει εκτός ψυγείου, γιατί τη σφολιάτα δεν τη βγάζουμε εκτός ψυγείου ποτέ. Τη σφολιάτα τη βγάζουμε εκτός ψυγείου μόνο όταν είμαστε σίγουροι 100% ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, πριν βγάλουμε τη σφολιάτα από το φούρνο, πρέπει να φροντίσουμε ο φούρνος μας να είναι ήδη προθερμασμένος στους 190 βαθμούς. 190. Η σφολιάτα δεν δουλεύει ποτέ στους 180 βαθμούς. Θέλει 190 βαθμούς και πάνω για να μπορέσει να φουσκώσει. Οπότε, άμα δεν έχετε ανάψει το φούρνο σας, μην βγάλετε τη σφολιάτα από το φούρνο. Άμα τον έχετε ανάψει το φούρνο σας, βγάλετε τη σφολιάτα από το φούρνο, εδώ. Κουντί, νάτι. Και πρέπει να είστε 100% έτοιμοι ότι θα ξεκινήσετε κατευθείαν να την χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Χρειαζόμαστε 850 γραμμάρια σφολιάτα.
Αυτό που πάντα μα πάντα πρέπει να προσέχουμε όταν, κάνουμε, όταν ψήνουμε σφολιάτα είναι επειδή τα 850 γραμμάρια είναι δύο φύλλα σφολιάτα ουσιαστικά εδώ. Έλα, άνοιξε. Κοιτάξτε. Έχει δύο. Επειδή δεν μπορώ να διαχειριστώ και τα δύο φύλλα κατευθείαν, τι κάνω. Το ένα το ξαναπάω στο ψυγείο. Εδώ. Φροντίστε ποτέ μα ποτέ να μην έχετε βγαλμένο το, τη σφολιάτα σας χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε, εντάξει, 100% είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, βγάζω τη σφολιάτα εδώ. Τέλεια. Ένα καψάκι θέλω. Εδώ και εδώ. Και προσεκτικά ανοίγουμε, αλλά και να σπάσει λίγο σφολιάτα δεν μας πειράζει. Ουσιαστικά στο μόνο σημείο που μπορεί να σας σπάσει σφολιάτα είναι όταν είναι επειδή πρέπει να είναι 100% κρύα. Άμα τη βγάλουμε ζεστή, οκ, θα είναι μαλακή. Εμείς θέλουμε να είναι κρύα. Τι κάνουμε, παίρνουμε τα χέρια μας. Άμα εδώ πέρα που έχει τις γωνίες και πιάνουμε λίγο με τα χέρια να μαλακώσει εδώ. Επίσης πάμε και εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μαλακώνουμε λίγο τις γωνίες εδώ. Για να μπορέσει να ανοίξει. Αλλά για να σπάσει δεν μας πειράζει, γιατί τους αλλιώς τι έκαμε εμείς, θα την ισιώσουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα που μαλάκωσα λίγο τη γωνία, άνοιξε και είναι μια χαρά. Εδώ και εδώ. Με ξέρει γιατί καίγεται πίσω. Καίγεται πάρα πολύ. Μισό λεπτό λίγο. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ανοίγω και από εδώ. Ανοίγω και από εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, πάρτε μια μεμβράνη, πάρτε ένα ξύλο, ένα rolling pin, πάρτε ό,τι θέλετε. Και απλά ισιώστε, δεν θα πατήσετε και να προσπαθήσετε να πατήσετε εφόσον είναι κρύα από το ψυγείο δεν πατιέται. Η σφολιάτα πατιέται μόνο άμα δεν είναι κρύα από το ψυγείο. Εδώ. Και τώρα. Είτε θα πασπαλίσουμε με άχνη ζάχαρη εδώ και θα κόψουμε σε κομμάτια και να ψήσουμε στο φούρνο, είτε μπορούμε να πασπαλίσουμε μετά ό,τι θέλετε. Και τα δύο είναι εφικτά. Στο βίντεο νομίζω ότι πασπαλίζω πρώτα και μετά κόβω. Τώρα θα το κάνω αλλιώς. Γιατί έτσι μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν. Να κόψω λίγο μεμβράνη εδώ, που χρειάζομαι, λίγο χαρτί, αντιπολιτικό, εδώ και εδώ, και κοιτάξτε τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πάρω την άχνη ζάχαρη, θα αχνίσω, γιατί αχνίζουμε, άμα δεν έχετε άχνη ζάχαρη και έχετε κανονική ζάχαρη μπορείτε να ρίξετε και κανονική, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά η άχνη ζάχαρη τραβάει καλύτερα την υγρασία. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε οπωσδήποτε να καραμελώσουν τα φύλλα μας μέσα στον φούρνο. Άμα βάλουμε ζάχαρη, επειδή θα έχει καραμέλα από πάνω το φύλλο και καραμέλα από κάτω το φύλλο, όταν θα βάλουμε την κρέμα από πάνω, τι θα κάνει το φύλλο, δεν θα τραβήξει όλη την υγρασία. Οπότε ουσιαστικά προστατεύουμε το φύλλο για να μείνει τραγανό με αυτόν τον τρόπο. Ελάχιστη άχνη ζάχαρη εδώ. Κόβω το φυλλαράκι μου εδώ στα πόσα, στα 12, δεν το έχω κόψει. 3, 6, 9, 12, 190. 12 κομμάτια. Κάθε σφολιάτα βγάζει 12. Άλλα. 3 εδώ. Και εδώ. Και 4 εδώ. Άρα 3, 4, 12. Όχι, δεν το είχα κόψει έτσι, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω, βάζω ανάποδα τη σφολιάτα με την άχνη ζάχνη προς τα κάτω. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όπως βλέπετε αυτά τα τρία κομματάκια περίσσεψαν, οπότε τα κάνω, τα τυλίγω και τα βάζω πίσω στο ψυγείο. Ουσιαστικά θα σας βγάλει τουλάχιστον 3 ταψιά οι δύο σφολιάτες. Τα βάζω πίσω στο ψυγείο, γιατί τώρα μπορώ να βάλω μόνο ένα ταψί μέσα στο φούρνο. Οπότε επειδή μπορώ να βάλω μόνο ένα ταψί μέσα στο φούρνο, δεν θέλω... Έχω βγάλει παραπανίσια. Μπράβο. Επειδή μπορώ να βάλω μόνο ένα ταψί μέσα στο φούρνο, δεν θέλω να τα βάλω όλα μαζί. Τι κάνω? Βάζω στη σφολιάτα μπορώ και την υπόλοιπη θα την ψήνω σε δόσεις. Θέλει 15-20 λεπτά για στους 190 βαθμούς, οπότε γι' αυτό σας είπα μπορεί να σας πάρει καμιά ώρα να τα ψήσετε, αλλά πρέπει να τα ψήσετε σωστά. Τώρα, ξαναρίχνω άχνη ζάχαρη από πάνω ή κρυσταλλική ζάχαρη, βάλτε ό,τι θέλετε, δεν μου πειράζει. Εδώ, για να καραμελώσει. Και πάρτε ένα πιρούνι
και τρυπήστε, εδώ, τη σφογιάτα. Όπως βλέπετε η σφογιάτα μου, ακόμα, επειδή την έχω διαχειριστεί κατευθείαν, κοιτάξτε πόσο σφιχτή που είναι. Αυτό θέλουμε. Σε περίπτωση που μαλακώσει πάρα πολύ σφογιάτα, ουσιαστικά η συνταγή μας δεν θα βγει ποτέ. Δηλαδή, λιώνει το βούτυρο από μέσα, δεν είναι άδικο για τη σφογιάτα και βέβαια πρέπει να βάλετε και πολύ καλή σφογιάτα, γιατί υπάρχουν σφογιάτες και σφογιάτες. Αν με σφογιάτα που θα πάρετε δεν είναι ποιοτική, δεν θα φουσκώσει ό,τι και να κάνετε. Και σωστά όλα να κάνετε, πάλι δεν θα φουσκώσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να πάρετε μια καλή σφογιάτα. Και έτσι όπως είναι εδώ, πάει στο φούρνο και πάντα σε δόσεις, έτσι, στους 190 βαθμούς. Τώρα, σε περίπτωση που είστε πάρα πολύ γκουρμέ και θέλετε να το κάνετε πιο γκουρμέ, ο τρόπος που κάνουμε στα εστιατόρια για να φαίνονται flat εντελώς οι σφογιάτες στο μιλφέι είναι: βάζουμε άλλη μία λαδόκολλα από πάνω, βάζουμε ένα ακόμα ταψί από πάνω εδώ, καπακώνουμε και ουσιαστικά βάζουμε βάρος για να μην την αφήσουμε να φουσκώσει και να γίνει flat. Εντάξει, εμείς όμως είμαστε στο σπίτι, δεν είμαστε σε εστιατόριο. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι έτσι όπως είναι, 190 βαθμούς εδώ και πολύ ψηλά, η σχάρα. Ποτέ χαμηλά, γιατί το είδα χαμηλά τα μαγιά. Εδώ. Κλείνουμε. Δεν ανοίγουμε ποτέ μα ποτέ το φούρνο. Βλέπουμε έξω από το φούρνο να δούμε τι γίνεται με τις σφογιάτες. Δεν ανοίγουμε, δεν ρίχνουμε τη θερμοκρασία. Τώρα μπήκε σε διαδικασία που η σφογιάτα μας θέλει να φουσκώσει. Γιατί σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ποτέ σφογιάτα. Εγώ έκανα κάθε μέρα στην Αγγλία όταν ήμουν. Κάθε μέρα. Στην Ελλάδα δεν έχω κάνει σε κανένα μαγαζί σφογιάτα, η αλήθεια είναι. Στην Αγγλία όμως κάναμε κάθε μέρα. Επειδή έκανα κάθε μέρα σφογιάτα, να σας πω ουσιαστικά τι γίνεται. Στη σφογιάτα υπάρχει. Συγγνώμη λίγο, καθαρίζω το μεμβράνι. Εδώ. Στη σφογιάτα υπάρχει. Κάνουμε ένα ζυμάρι ουσιαστικά. Ένα ζυμαράκι ωραίο. Στρώνουμε βούτυρο και ουσιαστικά δημιουργούμε στρώσεις από ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο, ζυμάρι βούτυρο. Οπότε αυτό δεν φαίνεται, δεν είναι οφθαλμοφανές όταν πιάνει σφογιάτα, αλλά ουσιαστικά υπάρχει. Υπάρχει γιατί το κάναμε. Οπότε τι γίνεται, με το που βάζεις μέσα στο φούρνο να ψηθεί, επειδή υπάρχουν στρώσεις διάφορες και το βούτυρο διαχωρίζεται καθώς λιώνει μέσα στο φούρνο από το ζυμάρι, καθώς ψήνει τι κάνει, κάνει φυλοποίηση και ουσιαστικά δημιουργεί χιλιάδες φύλλα, καλά χιλιάδες όχι, εκατοντάδες ή δεκάδες στον αυτόματο πιλότο. Οπότε αυτό είναι η σφογιάτα. Η σφογιάτα με το κρουασάν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς, απλά το κρουασάν έχει μέσα και μαγιά και ζάχαρη. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία για να κάνεις κρουασάν και πώς το λένε, και το σφογιάτα. Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήσω αυτό το ταψάκι στην άκρη, δεν το χρειάζομαι. Και εγώ έχω ετοιμάσει ήδη τις σφογιάτες για να σας δείξω εδώ. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι αυτό που σας έλεγα πριν, κοιτάξτε. Βλέπετε αυτή τη γυαλάδα που έχει πάνω σφογιάτα. Είναι ουσιαστικά η άχνη ζάχαρη που έχει δημιουργήσει μια καραμέλα. Και από πάνω και από κάτω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, καθώς θα ρίξουμε την κρέμα από πάνω, δεν θα ρουφήξει το μιλφέι μας μέσα το νερό για να χαλάσει γρήγορα η σφογιάτα, να πανιάσει. Βέβαια, άμα σερβίρουμε αλαμινούτ μία μερίδα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν βάζουμε καθόλου άχνη ζάχαρη γιατί θα σερβίρουμε εκείνη την ώρα, αλλά είναι και ωραίο το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό το κροκάντε που έχει, που σου σκάει καραμέλα και κάνει κρούτσο στο δόντι, είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Οπότε, η σφογιάτα μας είναι έτοιμη, η κρέμα μας έχει κρυώσει γιατί την έχω κρύα μέσα και πάμε να στήσουμε το μιλφέι μας. Αλλά πριν στήσουμε το μιλφέι, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αφρατέψουμε την κρέμα. Οπότε γυρνάω λίγο εδώ. Έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, δεν θα πάρετε λιγότερα λιπαρά. Και ήρθε η ώρα να την αφρατέψουμε, γιατί θα αφρατέψουμε ουσιαστικά την κρέμα μας με την κρέμα γάλακτος. Η κρέμα που δοκιμάσετε είναι γλυκιά. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζω ζάχαρη εδώ πέρα. Θα την αφήσουμε την κρέμα γάλακτος μόνη της και έτσι όπως είναι, ρίχνω την κρέμα γάλακτος στο μίξερ. Να γυρίσω και από εδώ το Instagram γιατί δεν φαίνεται καλά. Στο Facebook φαίνεται καλύτερα. Η αλήθεια είναι πως η κάμερα που κάνω το Facebook είναι καλύτερη από το Instagram. Οπότε ρίχνω την κρέμα γάλακτος μέσα και πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα με πριν. Θα βγάλετε την κρέμα γάλακτος μόνο τη στιγμή που είναι να τη χτυπήσετε να την κάνετε σαν τη γη. Άμα η κρέμα γάλακτος μείνει. Άμα η κρέμα γάλακτος μείνει εκτός ψυγείου, δεν θα αφρατέψει ποτέ. Οπότε κάνω, χτυπάω καλά εδώ. Και το πόσο καλή είναι η κρέμα γάλακτός σας θα φανεί με το πόσο γρήγορα θα γίνει σαν τη γη.
Άμα παίρνει 10 λεπτά η κρέμα γάλακτος για να γίνει στρατηγή, το χάσαμε το πανηγύρι. Άμα τώρα αντί για κρέμα γάλακτος θέλετε να χρησιμοποιήσετε γκαρνί ή φυτική κρέμα, θα πρέπει να λατώσουμε ζάχαρη από το μηθέγ μας, από την κρέμα που ετοιμάσαμε πριν. Γιατί όλα αυτά τα σκευάσματα, το γκαρνί και τις φυτικές στρατηγές έχουν ζάχαρη μέσα. Οπότε στο τέλος η κρέμα μας θα βγει πολύ γλυκιά. Μπορείτε να βάλετε γκαρνί ή φυτική στρατηγή, απλά πρέπει να μειώσετε τουλάχιστον 50-100 γραμμάρια ζάχαρη από την κανονική σας κρέμα. Εντάξει, γιατί αλλιώς θα βγει πάρα πολύ γλυκιά. Αλλά εγώ σας συνιστώ, εφόσον κάνετε μιλφέι, να το κάνετε με κανονική στρατηγή για να το δοκιμάσετε στην κανονική του εκδοχή. Και άμα θέλετε τις άλλες φορές, δοκιμάστε κάτι διαφορετικό. 35% λιπαρά πρέπει να είναι η κρέμα γάλακτος. Και σας ξαναλέω ότι άμα είναι καλή κρέμα γάλακτος και παγωμένη, πίζει κατευθείαν. Που σημαίνει ότι με το που γυρίσω τώρα, η κρέμα μου πρέπει να είναι σαν τη γη. Για να δω. Και όμως είναι σαν τη γη. Θα σας το δείξω. Μετράω το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Σταματάω το μίξερ εδώ. Και κοιτάξτε, η σαν τη γη μου έχει γίνει. Και αυτό που θέλω πάντα να θυμάστε, σας το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι τη σαντιγή τη βγάζουμε λίγο λιγότερο χτυπημένη στο μίξερ και άμα χρειαστεί παραπάνω χτύπημα, χτυπάμε εδώ στο χέρι. Γιατί από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι νερό μέχρι τη στιγμή που θα κόψει είναι 30 δευτερόλεπτα. Οπότε καλύτερα είναι να ανακατέψουμε μετά, και αυτό θα κάνω κι εγώ, κοιτάξτε, εδώ. Θέλω να γίνει πηχτή, αλλά όχι πολύ πηχτή, θέλω να γίνει σαν ελαφρύ γιαουρτάκι. Άμα πήξει πάρα μα πάρα πολύ η σαντιγή μας, δεν μας αρέσει, δεν θα είναι ωραίο και δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε τι κάνω τώρα, έτσι όπως είναι τη σαντιγή, την αφαιρώ, πούντο, να το, μισό λεπτά και να φέρω τη μαρίς μου. Πλένω λίγο τη μαρίς και έρχομαι, αυτός είμαι. Αλλά νομίζω ότι μετά το σημερινό θα γίνετε όλοι experts να φτιάχνετε μιλφέι, εκεί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και βγάζω τη σαντιγή για λίγο από το μίξερ, εδώ. Κοιτάξτε εδώ την υφή που έχει. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Αφήνω εδώ στην άκρη. Και στον ίδιο κάδο, εδώ, θα φέρω την κρύα κρέμα μου. Εδώ είναι η κρύα κρέμα μου. Εδώ αυτή που έχει κρυώσει. Εδώ πέρα βλέπετε, βάλα μεγαλύτερο μπολ. Και κοιτάξτε πώς είναι η κρύα κρέμα μου, εδώ. Έχει ζελάρι. Το βλέπετε. Βλέπετε που έχει ζελάρι. Έχει γίνει ζελέ. Οπότε τι θέλω, λίγο να την αφρατέψω. Τώρα, αν δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε μικρό μίξερ, αφρατέψτε την λίγο με μία σπάτουλα. Μπορείτε να το κάνετε με μία σπάτουλα. Αλλά εγώ, επειδή έχω προπολερωμένο το μίξερ μου, γιατί είναι λερωμένο, οπότε είναι ευκαιρία να χτυπήσω κατευθείαν να αφρατέψω με το σύρμα εδώ. Έτσι όπως είναι. Παπ, 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 παπ. Πάμε. Εδώ είμαστε. Κατευθείαν, γιατί είχα λερωμένο το μίξερ, γι' αυτό για κανέναν λόγο. Τώρα, δεν χτυπάμε πολλή ώρα, γιατί άμα χτυπήσουμε πάρα πολλή ώρα θα μαλακώσει πάρα πολύ και θα γίνει ρευστή. Απλά ίσα δεν τις πάμε. Και άμα κάνετε και κάτι λάθος, τώρα το έχετε διορθώσει, γιατί και γρουμπαλάκια είναι και κρέμα, επειδή τις πάμε τώρα θα γίνει μια χαρά. Λοιπόν, ελάχιστα ακόμα. Εδώ. Τέλειο. Τέλος, αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να χτυπήσετε πολλή ώρα. Γιατί εκεί πέρα που ήταν ζελέ πριν, τη θυμάστε την κρέμα, γιατί έχει πήξει το ψυγείο, είναι λογικό. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει τώρα. Έχει γίνει smooth και sexy. Τώρα, για να γίνει ακόμα πιο smooth, πρέπει να ρίξουμε μέσα τη σαντιγή. Ελάχιστη σαντιγή, μόλις 200 γραμμάρια σαντιγή έχουμε, δηλαδή δεν είναι τίποτα η ποσότητα που ρίχνουμε μέσα, απλά αυτά τα 200 γραμμάρια όντως θα κάνουν τη διαφορά. Τώρα, άμα θέλετε να χτυπήσετε στο μίξερ μπορείτε, εδώ πέρα έχω λίγο σαντιγή, άμα θέλετε μπορείτε να μην χτυπήσετε στο μίξερ, οπότε το μόνο που θέλω είναι να ανακατέψετε τη σαντιγή μαζί με την κρέμα, εδώ, να γίνουν ένα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό.
Και σε αυτό το σημείο θα έρθω κοντά για να σας δείξω την υφή που έχει η κρέμα μας. Δηλαδή, είναι κάτι μοναδικό, δεν υπάρχει. Φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ κρέμα. Κοιτάξτε. Είναι η τέλεια κρέμα για μιλφέι. Είναι η καλύτερη κρέμα που μπορείτε να κάνετε. Να φάω μια κουταλιά. Να φάω μια. Μπορώ πραγματικά να ζω με αυτή την κρέμα. Δεν νιώθω καθόλου τύψεις. Γιατί θα μπορούσα να φάω όλο αυτό το μπολ. Και ας ήταν μετά να πάω και 3 ώρες στο ελληνικό για να κάνω ελληνικό. Πραγματικά. Και τώρα. Δεν έχω δει καθόλου σχολιά σας. Αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλω να μου πείτε, γιατί τα αφήνω πάνω σας, θέλετε να στήσουμε ένα πιατάκι ή μεγάλο πιάτο. Οπότε για να δω, θα μου πείτε εσείς. Γιατί η κρέμα μας είναι έτοιμη, η σφαγιάτα μας είναι έτοιμη, το μόνο που χρειάζεται είναι τώρα να στήσουμε. Οπότε είναι δική σας απόφαση πώς θέλετε να στήσουμε. Θέλετε να στήσουμε γκουρμέ ή όχι για τη σφαγιάτα μου. Η σφαγιάτα μου γίνεται στο φούρνο, δεν έχει γίνει ακόμα. Για πείτε. Γκουρμέ ή μεγάλο. Γκουρμέ, πιάτο, ατομικό λέει η Αλεξία, η Χαρά Ανδρή, πιάτο, η Ειρήνη Γεωργίδου λέει ατομικό, η Εφη Σπανού ένα, η Εύα Καμπούτη λέει μεγάλο, ο Ανδρέας Τάμπος λέει μεγάλο, ατομικό, οι απόψεις δίστανται, αλλά οι περισσότεροι πηγαίνουν στο ατομικό, η αλήθεια είναι. Θέλετε ατομικό, ε. Εντάξει λοιπόν. Ναι, αλλά επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν και μεγάλο, θα κάνουν και μεγάλο και μικρό. Λοιπόν, εδώ, όχι εδώ, εδώ θα κάνω ένα οικογενειακό και στο πιάτο εδώ θα κάνω ένα μικρό. Οπότε σας φέρνω από την άλλη πλευρά τώρα για να μην κεγόμαστε, για να είμαστε πιο ωραίοι. Εδώ, τέλεια, αυτοί είμαστε. Και πάμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κρέμα μας πρέπει να πάει σε κορνέ. Σε περίπτωση που κάνουμε κάτι γκουρμέ, θέλουμε να είναι πιο εκλεπτισμένο. Σε περίπτωση που δεν κάνουμε κάτι γκουρμέ, δεν χρειαζόμαστε κορνέ. Εντάξει, γιατί μπορούμε να στρώσουμε την κρέμα κατευθείαν. Οπότε θέλω κορνέ εδώ. 1-2. Και πάω να βάλω την κρέμα μέσα στο κορνέ. Έλα. Άνοιξε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Πάντα μα πάντα για να γεμίσουμε ένα κορνέ, μισό λεπτά και να σας δείξω αυτό. Καλά, μπορεί και να το ξέρετε, αλλά άμα δεν το ξέρετε, θα το δείξω. Μισό λεπτά εκεί. Πού είναι. Μια κουτάλα ήθελα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά ανοίγουμε το κορνέ, εδώ. Έτσι όπως είναι, βάζουμε το χέρι μας, πιάνουμε από τη μέση. Και καθώς πιάνουμε από τη μέση, πηγαίνουμε το κορνέ, εδώ πέρα, γύρω-γύρω από το χέρι μας. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κρατήσω πάρα πολύ βάρος, το βλέπετε. Γιατί κρατάω το κορνέ μου από εδώ. Γιατί σε περίπτωση που είμαι ένας, δεν μπορεί κάποιος να μου κρατήσει το κορνέ, οπότε ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι αυτός, εντάξει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι βάζω την κρέμα μου στο κορνέ. Φτάνει τόσο, εδώ. Μπορείτε να βάλετε και μπροστά μια μυτούλα ωραία για να κάνετε σχήμα. Εγώ τώρα δεν έχω τίποτα σπίτι, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα όλο. Οπότε, ένα ψαλίδι. Where is my ψάλι? Εδώ είναι. Λοιπόν, ψαλιδάκι προς τα πάνω το κορνέ, πάντα. Κόβουμε. Εδώ. Πιέζουμε λίγο να φύγει ο αέρας. Και καθώς αναβαίνει προς τα πάνω, ήρθε στη μύτη η κρέμα μας. Όλαλα. Λοιπόν, αφήνω την κρέμα στην άκρη. Εδώ πέρα θα στήσω το μεγάλο που είπαμε. Και εδώ πέρα θα στήσω το μικρό. Εδώ είμαστε. Βάλω αυτό εδώ. Τέλεια. Και για να κάνουμε ένα γκουρμέ, ουσιαστικά θα πάρουμε να βάλουμε ένα. Θα πάρω τα πιο ωραία που θα βρω εδώ πέρα, γιατί τα σπασμένα θα κρατήσουμε από πάνω για ντεκόρ. 1, 2, 3. Εντάξει. Καλά και 2 να βάλετε μια χαρά είναι. 1. Θα δούμε. Μπορεί να βάλουμε 2, μπορεί να βάλουμε 3. Οπότε, τι κάνουμε. Παίρνουμε στο πιατάκι μας, εδώ. Βάζουμε μία μικρή φρενιά από κρέμα, εδώ, ίσα-ίσα κάτω, εδώ. Γιατί θέλουμε να πατήσει πάνω η σφογιάτα
και να μην κολλάει. Βλέπετε? Δεν βλέπετε? Τώρα βλέπετε όμως. Εδώ είμαστε. Ουσιαστικά βάζουμε εδώ και θέλουμε να πατήσει για να μην κολλάει. Εδώ. Τέλεια. Μετά παίρνουμε το κορνέ από πάνω. Και εδώ. Και βάζουμε άλλο ένα φιλαράκι. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Φτιάξτε το έτσι με ένα αεράτο. Εδώ. Και βάζουμε άλλο ένα. Όλα αυτά. Νομίζω πως με δύο φύλλα θα είναι εντάξει, αλλά θα το κάνω πολύ super duper. Θα βάλω και τρίτο. Εδώ. Θα βάλω και ένα τελευταίο. Αυτό που είναι λεπτό. Και ουσιαστικά θα βάλουμε και άλλη μια δόση από πάνω. Εδώ. Τέλεια. Κάπως έτσι θα γίνει ένα ωραίο γκουρμέ. Το έκανα πολύ ψηλό, δεν θα πρέπει να το κάνω τόσο ψηλό. Θα ρίξω λίγο άχνη ζάχαρη. Αλλά πριν ρίξω άχνη ζάχαρη, θα σπάσω λίγα ακόμα, να ρίξω από πάνω, εδώ. Και λίγο άχνη ζάχαρη. Και αυτή ουσιαστικά είναι μία γκουρμέ εκδοχή για το πώς μπορείτε να το σερβίρετε. Μία ατομική μερίδα. Εντάξει, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μία γιγαντιαία μερίδα. Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία, εδώ. Απλώστε λίγο από την κρέμα. Θα βάλουμε εδώ, ένα, δύο, και να σπάσουν κάποια δεν μας πειράζει. Τρία. 4, 5, κρέμα, και από πάνω, 1, 2, 3, 4, το πάρω αυτό. 5. Φτάνει για άλλα 5. 2, 4, 5. Φτάνει και για άλλα. Εδώ. Μισό λεπτάκι να βάλω λίγο ακόμα κρέμα. Ένα, δύο. Τρία, τέσσερα. Πέντε. Και τώρα ξανά κρέμα. Και να πέσει λίγο το πλάκι, δεν μας πειράζει, γιατί το φέρουμε. Εδώ. Και έπεσε, δεν πειράζει, να χαρά είναι. Απλώνουμε λίγο με ένα κουταλάκι. Εδώ. Και κάποια να φύγουν δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί θα βάλουμε γύρω γύρω σπασμένα εδώ και έτσι όπως είναι σπάμε αυτά που δεν μας αρέσουν, αυτά που δεν είναι καλά εδώ. Ρίχνουμε από πάνω. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει. Συγκλονιστικό. Και εδώ. Και αμαλάκι. Σπάμε και λίγα κομμάτια. Τα βάζουμε έτσι εδώ, πιο μεγάλα. Εδώ. Άμα τη σφογιά ήταν ωραία και σπαστή, κοιτάξτε τι ωραία που βγαίνει. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ.
Και βέβαια, άχνη, όχι κανένα από αυτό που είναι άχνη. Άχνη ζάχαρη από πάνω. Σφογιάτες μου. Σφογιάτες είναι άλλα 2 λεπτά. Και ουσιαστικά, αυτή είναι η άλλη εκδοχή. Όποια εκδοχή και να δοκιμάσετε, αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι θα είναι ό,τι πιο γευστικό έχετε φάει. Εδώ πέρα ουσιαστικά κόβουμε ένα κομμάτι, όπως είναι. Παίρνουμε ένα πιάτο. Εδώ. Και σερβίρουμε. Και η ώρα της δοκιμής, πάμε μέσα. Καλά κάναμε κατά στα 4, έτσι. Τρελό μη φέγ. Τώρα θα μου πω, γράψτε από κάτω και ποιος θα τα φάει όλα αυτά εκεί. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά εκεί. Εγώ θα τα φάω όλα αυτά, γιατί. Ξαναλέω ότι όση ώρα αφήνετε στο ψυγείο σας το μη φέγ, τόσο πιο πολύ θα δένει. Δεν θα δώσω το τριφτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Αλλά σας απέδειξα σε real χρόνο ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα μιλφέι. Το μόνο που χρειάζεται είναι ελάχιστος χρόνος αναμονής για την κρέμα και ελάχιστος χρόνος για να ψηθούν αψηθείς φωλιάδα σας. Ένα μαχαίρι δώρο για το Instagram και ένα μαχαίρι για το Facebook του ψωμιού, αυτό το πρινωτό. Οπότε τώρα θα κάνω post το μιλφέι στο Instagram. Θέλω από κάτω να γράψετε Άκηση Shop σκέτο, χωρίς .com, Άκηση Shop. Αυτοί που γράψουν .com σημαίνει πως δεν είδαν το live μέχρι τέλος. Οπότε Άκηση Shop μία λέξη. Κάτω από το Instagram, στη φωτογραφία που θα κάνουμε στο Μιλφέι. Και στο live του Facebook, όσοι βλέπετε το live, ακριβώς από κάτω στα σχόλια, Άκηση Shop. Λοιπόν, περιμένω τρελά post από εσάς για τα Μιλφέι που θα φτιάξετε. Και αύριο το πρωί φτιάχνουμε μία συνταγή. Έκπληξη. Μοναδική. Συγκλονιστική. Μία συνταγή που δεν υπάρχει. Α! Κάτι πολύ σημαντικό να σου πω. Σε περίπτωση που φτιάχνετε, που έχετε την κρέμα σας στο ψυγείο σε κορνέ και τα φύλλα σας διαφορετικά και απλά στείνετε όποτε θέλετε να ψήσετε, μετά από τις 2-3 ημέρες που θα έχετε τα φύλλα σφογιάδας έξω, υπάρχει περίπτωση να πανιάσουν λόγω του αέρα. Οπότε τι κάνουμε, ή τα βάζουμε σε ένα αεροστεγό σκεύος με λίγο ριζάκι από κάτω για να τραβάει την υγρασία ή τα ξαναζεσταίνουμε στο φούρνο στους 120-130 βαθμούς μέχρι που να ξαναγίνουν τραγανά για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Θα συνεχίσω με το μιλφέι μου. Θα κάνω και μία εσπρεσάρα. Και νομίζω ότι σας έχω συγχύσει με τη συμπεριφορά μου που τρώω τόση ώρα. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω το βίντεο.